Βραζιλιάνος πρόνει, ο Γκέντζογλου πάνω στα σώματα. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Συμπληρώνουμε σε πολύ λίγο το πρώτο τέταρτο. Μπάρκογλου πίεσε, ο Μαντούκα ελευθερώθηκε, κεφαλιά από τον Καφέ. Φανταστική επέμβαση του Λόπες Βαγέχο. Και ένα ωραίο στιγμιότυπο με τον Τζεμπούρ. Καταπληκτική επέμβαση από τον 34χρονο πορτιέρο του Λεβαδιακού στην πολύ ωραία κεφαλιά του Παντελή Καφέ. Και πάλι ο Βαγέχο με γροθιές. Ο Γκονζάλες. Άνοιξε ο Μπεγκόνια, πρόλαβε ο Καφές. Νάτος εδώ. Και λίγο νωρίτερα η πολύ σημαντική ευκαιρία της ΑΕΚ, είπε όχι ο Βαγέχο. Και το στιγμιότυπο που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, Τζεμπούρ πηγαίνει, αγκαλιάζει τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, επιβραβεύοντας την, αναγνωρίζοντας μάλλον την εξαιρετική επέμβασή του. Νέμεθ πιέζει τον Ζησόπουλο. Με τον Κόλτζο συνεργάζονται. Κατεβάζει ο Μπεγκόνια. Δεν έχει πίεση. Και μοιράζει το παιχνίδι στον Μπάρκογλου. Εκείνος άφησε στον Κόλτζο. Μπάρκογλου που βγαίνει τώρα πάλι πλάγια. Για να δώσει πλάτο στο παιχνίδι του Λεβαδιακού. Είναι φανερή εντολή του Φαράντου όταν συγκλίνει ο Ναπολεόνι. Για να παίξει κοντά στον Αγκάλι, απλώνεται ο Μπάρκογλου για να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο και πλάτο στο παιχνίδι των γηπεδούχων. Ακριβώς το ίδιο κάνει και ο Ναπολεόνι από την άλλη πλευρά. Ο Γκέντζογλου. Ο Μάκος στον Αραούχο. Έχει πρόβλημα ο Μπεγκόνια που μάκρυνε. Ο Γεωργίας ψάχνει με τη μία. Στη συνέχεια υπάρχει χέρι από τον Μπάρκογλου, αλλά είχε προηγηθεί το φάουλ του Αραούχου. Σωστά του Αραούχου, σωστά είδε ο Κάκος. Πάτησε ο Αργεντινός τον ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Ναπολεόνι στον Μουλόπουλο. Με τη μία ο Γκονζάλες για τον Αγκαλί, ο Ουρουγουανός. Σε να εθνιδιάσει κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ. Καφές. Μαντούκα. Βγήκε και πίεσε. Και ο Ταραλίδης άφησε το πλεονέκτημα ο Κάκος. Βαλιά του Τζεμπούρ στα χέρια του Βαγέχο. Το 2002 πήγε στην Villarreal. Ο Πεπερέινα έχασε τη θέση του βασικού. Στη συνέχεια ακολούθησε και ένας πολύ γνωστός μας, ο τερματοφύλακας της Λάρισας, ο Ρουβανός, ο Βιέρα, που τον έριξε στο νούμερο 3 της επιλογή της Villarreal. Τότε φύγε δανεικός αναζητώντας καλύτερη τύχη. Ο Βαγέχο έπαιξε στην Οέλβα και στη συνέχεια πήγε στην Σαραγώσα από το 2007. Από τον περασμένο Ιανουάριο ο Γκάι δεν τον πιστεύεται, προτιμά τον Γκαρίσο. Και έτσι βρέθηκε στα μέρη μας ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, εξαιρετικά έμπειρος. Ναι, Νίκο Σάλτα. Που έλεγε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές του Λεβαδιακού, με εξαίρεση τον Γκονζάλες, είναι με κανονικά συμβόλαια. Ο Γκονζάλες είναι αυτός που έχει έρθει δανεικός βέβαια και έχει και ένα ιδιαίτερα ακριβό συμβόλαιο με την ομάδα του Βαλένθια, οπότε είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει. Αλλά όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές του Λεβαδιακού είναι κανονικά με συμβόλαια και δεν μπορεί να φύγει κανείς να είναι δανεικός βέβαια.
Κατσάρης, ο οποίος έχει περάσει και από την Newcastle, μια έτσι πολύ ιδιαίτερη ιστορία ανάμεσα στον Kevin Keegan και τον Dennis Wise, τον τεχνικό διευθυντή της Newcastle, με αφορμή τον τρόπο με τον οποίο πήγε ο Γκονζάλες στις Καρακάξες. Μπεγκόνια στον Ταραλίδη. Μουλόπουλος, σέντρα για τον Αγκάλιο. Μπάρκογλου, η μπάλα περνά έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Δείτε, ο Αγκάλι δεν μπορεί, ο Μπάρκογλου βάζει εξαιρετικά το σώμα του μπροστά από τον Κάρλος Αραούχο, παίρνει την κεφαλιά και η μπάλα περνά λίγα εκατοστά δίπλα από το δοκάρι του Σάχα. Γκέντζογλου, από μια πολύ σημαντική ευκαιρία οι δύο ομάδες. Ο Λεβαδιακός έχει και μία ακόμη, εκείνη την προσπάθεια του Αγκάλι, την οποία εξουδετέρωσε ο Σάχα, και στη συνέχεια ο Γεωργίας πρόλαβε τον Ναπολεόνι. Κάκος δείχνει στον Γκονζάλες ότι μπαλακυλούσε, δεν είχε τοποθετηθεί στο σωστό σημείο. Ο Ζησόπουλος ήταν. Τώρα είναι ο Γκονζάλες που άφησε στον Ζησόπουλο. Κόλτζος χαμηλά. Μπάρκογλου δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μανολά. Γεωργίας. Νέμεθ. Γυρίζουν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Ο Μαντούκα, ο Μασάδο, ψύχρεμα. Πάλι ο Βραζιλιάνος. Το εξωτερικό ψάχνει τον Καφέ. Ο Μουλόπουλος κάλυψε και άφησε την πάντα να περάσει εκτός. Εδώ είναι η προηγούμενη περίπτωση με τον Μπάρκογλου και τον Μανολά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι με πώς αυτή την περίπτωση. Ο Αγκάλι με τον Μαϊστόροβιτς. Γκέντζογλου. Ανεβαίνει ο Αραούχο με τον Μπάγεβιτς να ζητά από τον Γκέντζογλου μεγαλύτερη ταχύτητα στην ανάπτυξη, πιο γρήγορες μεταβιβάσεις. Σέντρα του Γεωργία, εύκολη λία για τον Μπεγκόνια. Ο βοηθός λέει ότι η μπάλα πέρασε εκτός. Πάμε στον Κώστα Καψιμάλη. Ακριβώς αυτό ζήτησε νωρίτερα από τον Σάβα Γκέντζογλου, και να δώσει την μπάλα πιο γρήγορα αλλά και να φύγει στον κενό χώρο ακόμα πιο γρήγορα του Σαν Μπάγεβιτς, ο οποίος ναι μεν είναι ικανοποιημένος αλλά έχει παράπονα για τα εύκολα λάθη που κάνουν οι ποδοσφαιριστές του, ενώ για την φάση του Μπάρκου νωρίτερα την ευκαιρία του Λεβαδιακού σηκώθηκε από τον πάγκο, φώναξε στον Νίκο Γεωργία να είναι κοντά στον παίχτη ώστε να μην χρειαστεί καν να γίνει σέντρα. Πάμε και στον Νίκο Σάλτα. Γιώργο, εδώ πέρα γενικά επικρατεί ηρεμία στον πάγκο του Λεβαδιακού. Είναι ικανοποιημένη γενικά με την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα. Έχει δύο ευκαιρίες. Αυτό που ζήτησε ο Δημήτρης Φαράντος από τους ποδοσφαιριστές, κυρίως από την αμυντική γραμμή και την γραμμή των χαφ, να είναι πιο κοντά να κλείνουν, γιατί υπάρχουν αρκετά. Υπάρχουν μεγάλοι κενοί χώροι, μάλλον μπορούν να εκμεταλλευτούν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, όπως έγινε άλλωστε νωρίτερα με τη μεγάλη ευκαιρία που δώσε η ΑΕΚ. Εδώ ο Μπάγεβιτς. Λόπουλος. Μέσα από τον Γεωργέα. Σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι, ο Μπάρκογλου έξω. Αρχίζει και αναπτύσσει δραστηριότητα ο Λεβαδιακός μπροστά στην εστία του Σάχα. Ναι, Νίκο Σάλτα.
Είναι η τρίτη φορά, αν έχω μετρήσει καλά, που γίνεται αυτή η κίνηση από τους ποδοσφαιριστές του Λεβαδιακού. Βέβαια, ο Αγκάλι μπροστά τραβάει τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και έρχεται από πίσω ή ο Μπάρκογλου ή κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής για την τελική κεφαλιά, όπως έγινε και τώρα. Ναι, και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο Μπάρκογλου που πήρε την κεφαλιά, στην προηγούμενη μπήκε μπροστά από τον Αραούχο.